Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν που βρίσκεστε εδώ πέρα για τη δική μας δημοτική παράταξη, για τη δικιά μας υποψηφιότητα, για το γεγονός ότι θέλουμε να έρθουμε και να αλλάξουμε πολλά πράγματα που αφορούν το Δήμο. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η γνωριμία μας μαζί σας, η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους του Δήμου, το να βασιστούμε σε μια συλλογική εμπειρία την οποία εσείς την έχετε περισσότερο από τον καθένα, ως ένα συλλογικό υποκείμενο με χρόνια εμπειρίας, με χρόνια τριβής με τα τεκτενόμενα μέσα στο Δήμο, με τις υπηρεσίες του Δήμου, με τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες του Δήμου. Εμείς έχουμε έρθει εδώ πέρα σήμερα επειδή θεωρούμε ότι οι υπάλληλοι στο Δήμο της Αθήνας, όπως και γενικότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, σήμερα δέχονται μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση. Μια επίθεση η οποία έχει να κάνει και με το οικονομικό κομμάτι της ζωής τους. Βλέπουμε ότι οι απολαβές μειώνονται, οι εργασιακές σχέσεις γίνονται λάστιχο, ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόμενους στο Δήμο. Η εργασιακή επισφάλεια είναι μέσα στην καθημερινότητα των υπαλλήλων, αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτά. Η ηθική επίθεση την οποία δέχεται σήμερα ο δημοτικός υπάλληλος και ειδικά στο Δήμο της Αθήνας είναι ίσως το μεγαλύτερο κόστος. Είναι η μεγαλύτερη έτσι, επίθεση που μπορεί να δεχτεί κάποιος για την αξιοπρέπειά του και πώς μετά μπορούμε να ζητάμε από αυτούς τους ανθρώπους, από εσάς δηλαδή, οι οποίοι έχετε υποστεί όλη αυτή την επίθεση στον καιρό του μνημονίου, την οικονομική αλλά ταυτόχρονα και την ηθική, πώς μπορούμε να τους ζητάμε να είναι αποτελεσματικοί, να είναι λειτουργικοί, πώς μπορούμε να ζητάμε να κινητοποιηθούν και να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Εμείς δεν βλέπουμε τους εργαζόμενους μέσα στο Δήμο ως ένα κόστος, όπως δηλαδή αντιλαμβάνεται και η σημερινή Δημοτική Αρχή τους εργαζόμενους. Δεν κοιτάμε να βρούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε είτε τις ασφαλιστικές εισφορές, είτε τον καθαρό μισθό, είτε τις υπερορίες. Εμείς κοιτάμε τους εργαζόμενους ως ένα περιουσιακό στοιχείο του Δήμου. Ίσως το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Δήμου. Ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο αν φροντίσουμε ως Δημοτική Αρχή να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες. Αν φτιάξουμε τις συνθήκες αυτές μέσα από τις οποίες μπορούμε να δώσουμε τα κίνητρα, μπορούμε να δημιουργήσουμε την κινητοποίηση αυτού του στελεχειακού δυναμικού το οποίο έχει όλη αυτή τη συλλογική εμπειρία και απλά μέσα σε αυτές τις συνθήκες τις οποίες το καλούμε να λειτουργήσει δεν μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα τα οποία όλοι θα θέλαμε για τους πολίτες, για τους δημότες αυτής της πόλης. Επομένως για μας είναι σημαντική η επένδυση, η σύναψη σχέσεων εμπιστοσύνης, η προστασία των εργαζομένων από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Επιδίωξή μας είναι ένας δημοκρατικός δήμος σε μια δημοκρατική πόλη. Ο αυταρχισμός, η αδιαφάνεια, ο συγκεντρωτισμός είναι ένα διέξοδο και αποτυχημένο μοντέλο διοίκησης που δεν αφορά μόνο τους δημότες αλλά αφορά και τους εργαζόμενους μέσα στο Δήμο. Η δικιά μας η αντίληψη βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδο αυτής της λογικής. Θέλουμε σχεδιασμό και έργο που θα προκύπτει μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο, μέσα από μια διαβούλευση και θα είναι επίσης ανοιχτό στον έλεγχο και στη λογοδοσία. Με την ίδια λογική καθορίζεται και η στάση μας απέναντι σε εσάς, απέναντι στους εργαζόμενους του Δήμου. Και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η βασική μας επιδίωξη θα είναι η καθιέρωση σταθερών σχέσεων εργασίας μέσα στο Δήμο, γιατί δεν μπορεί η δουλειά ενός Δήμου να μην βασίζεται σε αξιοπρεπείς σχέσεις εργασίας στον ίδιο του το χώρο. Δεν θα αποδεχτούμε σε καμία περίπτωση νέες απολύσεις και σε αυτό θέλω να είμαστε σαφείς και το έχουμε πει από την αρχή. Όχι μόνο για τη δυστυχία και την ανασφάλεια
την οποία φέρνουν μαζί τους όχι μόνο στα άτομα αλλά και στις οικογένειές τους αυτές οι απολύσεις, αλλά γιατί αυτές οι απολύσεις είναι εργαλείο μέσω του οποίου οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα ο συγκεκριμένος, ο Δήμος της Αθήνας, οδηγείται σε πλήρη συρρήκνωση. Και γι' αυτό είναι τουλάχιστον αξιοπερίεργο το γεγονός ότι σε αντίθεση με το σύνολο σχεδόν των δημάρχων ανά την Ελλάδα, ο κύριος Καμίνης δεν διατύπωσε δημοσίως την παραμικρή αντίθεση στις μαζικές απομακρύνσεις του εργατικού δυναμικού. Απέναντίας, θέλω να διαβεβαιώσω όλους και όλες ότι ο Δήμος θα είναι συμπαραστάτης σε κάθε σας προσπάθεια, τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς την ΚΕΔΕ, για να βελτιωθούν και οι αποδοχές και οι παροχές υγείας όλων των εργαζομένων. Και θα είμαστε στο πλευρό όσων υπερασπίζονται στα δικαστήρια τις θέσεις εργασίας στο βαθμό που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Κατά την παρουσίαση του προγράμματός μας, μιλήσαμε για αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να γίνει λειτουργικότερος και αποτελεσματικότερος. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ήδη δεσμευτεί για την μείωση του αριθμού των αντιδημάρχων με περισσότερη ευθύνη στις υπηρεσίες του Δήμου. Θεωρούμε επίσης ότι απαιτείται νέος σύγχρονος κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας με διευθύνσεις ομοιογενών αντικειμένων προσανατολισμένες στο να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των δημοτών της πόλης μας. Η αντιμετώπιση επίσης της γραφειοκρατίας δεν μπορεί παρά να είναι μία άμεση προτεραιότητα που πρέπει να βάλουμε. Στην κατεύθυνση αυτή οφείλουμε να λάβουμε άμεσα μέτρα αλλά και νομοθετικές πρωτοβουλίες, να πιέσουμε στο να ληφθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες. Οφείλουμε επίσης να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες που μας δίνει η πληροφορική, και τώρα ήμασταν μάλιστα και στον πρώτο όροφο και στη ΔΑΕΜ και στη Διεύθυνση Πληροφορικής, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Θεωρούμε επίσης ότι όπως σε κάθε οργανισμό που επιδιώκει πιο παραγωγική και πιο αποτελεσματική λειτουργία, πρέπει να καθιερωθούν συνελεύσεις, διευθύνσεων, οριζόντια επικοινωνία ανάμεσά τους και ό,τι άλλο κριθεί ότι θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και πιο συντονισμένη δουλειά των υπηρεσιών του Δήμου. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε σημαντική για τη φροντίδα, σημαντική και τη φροντίδα για την εξέλιξη και την επιμόρφωση του προσωπικού. Ο Δήμαρχος οφείλει να έχει μια τακτική επικοινωνία με τους υπαλλήλους. Θα έχει επίσης τακτικές και υποχρεωτικές συναντήσεις με τα σωματεία των εργαζομένων για θέματα συνθήκων και οργάνωσης της εργασίας. Ξέρετε επίσης πολύ καλά μέσα σε αυτή την περίοδο ότι όταν οι εργαζόμενοι, όπως σας έλεγα και στην αρχή, θεωρούνται κόστος, ταυτόχρονα και τα σωματεία θεωρούνται συντεχνίες. Εμείς δεν λέμε ότι τα πάντα γίνονται καλά και ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι τέλειοι. Εσείς ενδεχομένως ξέρετε περισσότερο από εμάς τα προβλήματα που υπάρχουν και με τα σωματεία και με τους εργαζομένους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να οδηγηθούν στην απαξίωση και τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων, όπως είναι τα σωματεία σας, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγούνται στην πλήρη απαξίωση το σύνολο των εργαζομένων. Εσείς ήδη πρέπει να είστε και υπεύθυνοι σε συνεργασία με το Δήμο, έτσι ώστε τα κακό σκήμενα μέσα στις υπηρεσίες σας να αντιμετωπίζονται πρώτα απ' όλα από εσάς τους ιδίους, γιατί εσάς παίρνουν στο λαιμό τους τα κακά παραδείγματα. Ξέρουμε ότι μέχρι τώρα η Δημοτική Αρχή δεν αναγνώριζε όπως άξιζε το ρόλο των εργαζομένων. Εμείς από τη δική μας την πλευρά αυτό που θέλουμε να καταστήσουμε σαφές είναι ότι αυτό το πράγμα θέλουμε να αλλάξει. Βασική μας αρχή είναι ο απόλυτος σεβασμός στην ανθρώπινη και υπαλληλική αξιοπρέπεια του κάθε εργαζόμενου, αλλά και ο σεβασμός στην νομιμότητα και τη χρηστή άσκηση της δημόσιας και της δημοτικής συγκεκριμένα εξουσίας, τόσο από τη διοίκηση όσο και από τους υπαλλήλους. Στην προσπάθεια να αλλάξουμε το Δήμο και την πόλη, θέλουμε οι εργαζόμενοι να είναι μαζί μας. Και αυτό το λέμε σε εσάς
αλλά δεν το λέμε για εσάς, μόνο σε εσάς, όταν βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο ακροατήριο που είναι φιλικό. Ακριβώς την ίδια άποψη θα τη διατυπώσουμε και θα την υπερασπιστούμε και με θέρμη απέναντι και σε ακροατήρια που σας θεωρούν αυτό, έχουν αυτή την αρνητική εικόνα για τους εργαζόμενους στο Δήμο, που θεωρούν ότι όλοι οι δημόσιοι και δημοτικοί απάλληλοι πρέπει να απολυθούν, που θεωρούν ότι τα πάντα πρέπει να τα δώσουμε με υπεργολαβίες σε εξωτερικές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εμείς την ίδια άποψη τη λέμε και σε εσάς, την ίδια άποψη τη λέμε και στους άλλους. Γιατί για μας είναι ζήτημα αρχής το να υπερασπιστούμε τους εργαζόμενους και μαζί με τους εργαζόμενους να υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών και μέσα από αυτό να υπερασπιστούμε το συμφέρον των δημοτών της πόλης μας. Σας θέλουμε μαζί μας στην αλλαγή που επιχειρούμε να κάνουμε. Μαζί να συνεργαστούμε, να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα τα δικά σας και όλοι μαζί να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των δημοτών. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας. Ελπίζω να μην σας κούρασα και ελπίζω να έχουμε μια καλή και γόνιμη συνεργασία που θα ξεκινήσει από σήμερα και ελπίζω να διαρκέσει πάρα πολύ καιρό.